Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε δύο αγαπημένους μας γιατρούς. Και λέω αγαπημένους μας γιατί από την πρώτη στιγμή μας ενημερώνουν με ακρίβεια για το τι γίνεται στην πανδημία, αλλά και παράλληλα δίνουν οι ίδιοι τη μάχη, όπως λέω κάθε φορά και θα το λέω, στην πρώτη γραμμή. Είναι η κυρία Μίνα Γκάγκα, η πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και είναι διευθύντρια πνευμονολογικής κλινικής στη Σωτηρία. Και ο κύριος Σπύρος Παπαϊωάννου, διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Ξεκινάω από την κυρία Γκάγκα για να μου πει: μπορούμε να χαμογελάμε? Πήγα στην επαρχία το Σαββατοκύριακο για πρώτη φορά από πέρυσι το καλοκαίρι και είδα λοιπόν χαμόγελα αισιοδοξίας. Δεν έχουν το φόβο που έχουν εμβολιαστεί και όλοι βέβαια, γιατί ήταν σε νησί. Αλλά είδα τον κόσμο πολύ αισιόδοξο. Το συμμεριζόμαστε αυτό ή έχουμε ακόμα μακρύ δρόμο? Νομίζω ότι το συμμεριζόμαστε. Δηλαδή οι εμβολιασμοί προχωράνε καλά. Υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας που δεν έχουν πιστεί και που πρέπει να τους πείσουμε. Αλλά γενικά νομίζω ότι οι εμβολιασμοί προχωράνε καλά, τα κρούσματα πέφτουν, η ανάγκη για νοσηλεία πέφτει. Νομίζω ότι μπορούμε να χαμογελάμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οι εντατικές όμως είναι ακόμα, έχουν ακόμα πολύ κόσμο, σωστά? Ναι, έχουν, γιατί όχι ότι κάνουν εισαγωγές τόσο πολύ πια, αλλά υπάρχει κόσμος που μένει μέσα και που δίνει μάχη για πολύ καιρό. Πείτε μου κάτι. Τι θα μπορούσε να ανατρέψει αρνητικά αυτή την καλή πορεία? Μία μετάλλαξη που δεν την πιάνουν τα εμβόλια, μία μεγάλη απροσεξία από εμάς. Τι θα μπορούσε αυτή την σταδιακή καλή πορεία να την αλλάξει προς το χειρότερο? Μία μετάλλαξη που δεν την πιάνουν τα εμβόλια νομίζω ότι θα παίζει αν δεν έχουμε αρκετό ποσοστό πληθυσμού εμβολιασμένου. Γιατί στους εμβολιασμένους φαίνεται ότι υπάρχει ανοσία ακόμη και αν υπάρξουν καινούριες μεταλλάξεις. Αλλά αν υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστων, τότε είναι μια μετάλλαξη μπορεί να παίξει, να έχει σημασία. Και βέβαια εξακολουθούμε να μην είμαστε όλοι εμβολιασμένοι, οπότε σε αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί τα κρούσματα μπορεί ακόμη να αυξηθούν. Δηλαδή υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό ακόμη ανθρώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί. Η εκτίμησή σας είναι από τη θέση της Προέδρου του Κεντρικού Ιατρικού Συμβουλίου ότι με το ρυθμό που πάμε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουμε πιάσει το 70% να φτιάξουμε το τείχος ανοσίας ή λέω πολύ? Με το ρυθμό που πάμε, ναι, νομίζω νωρίτερα θα το έχουμε κάνει. Το 70%? Κοιτάξτε, ήδη περάσαμε τα 5 εκατομμύρια, σωστά. Ναι, και ναι. Είναι περίπου, κάποιοι είναι μονοδοσικοί και θα είναι στα νησιά, αρκετοί. Κάποιοι κοντεύουν στη δεύτερη δόση. Νομίζω ότι ο ρυθμός είναι καλός που προχωράει ο εμβολιασμός. Πιθανότατα θα μπορούμε, νομίζω, μέσα στο καλοκαίρι, ναι. Πιθανώς Ιούλιο. Κύριε Παπαϊωάννου, πείτε μου κάτι. Αυτό που δυσκολεύομαι να καταλάβω, γιατί δεν είμαι γιατρός ίσως, πώς θα εμποδίσει ο εμβολιασμός όλων μας μια μετάλλαξη που δεν την πιάνουν τα εμβόλια? Διότι όταν γίνεται εμβολιασμός, αναπτύσσεται το αμυντικό σύστημα του οργανισμού, η ανοσιακή μας αντίδραση είναι τόσο ισχυρή που εξασθενεί τον ιό. Άρα, τι σημαίνει μετάλλαξη? Μετάλλαξη είναι μια κατά κάποιο τρόπο κατάσταση όπου ο ιός αμήνεται και θέλει να τροποποιήσει το γενετικό του υλικό. Κάνοντας πολλούς εμβολιασμούς, εξασθενούμε τον ιό, δεν του αφήνουμε περιθώρια έτσι ώστε να αντιδράσει. Του δίνουμε ένα κατά κάποιο τρόπο ακαριαίο χτύπημα με αποτέλεσμα όσο περισσότεροι είμαστε εμβολιασμένοι. Τόσο περιορίζουμε τον ιό, τόσο τον αδρανοποιούμε, τόσο σταματούμε να υπάρχουν μεταλλάξεις οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν μελλοντικά κάποιους κινδύνους. Η αίσθησή μου είναι ότι στην παρούσα φάση, και πραγματικά βιώνουμε ένα μικρό θαύμα με την ταχύτητα των εμβολιασμών αυτή τη στιγμή, και βλέπουμε ότι οι αντιδράσεις και τα αντανακλαστικά της ελληνικής πολιτείας αλλά και των πολιτών που βοήθησαν είναι τέτοια, έτσι ώστε έχουμε περιορίσει δραστικά και θεαματικά την εξάπλωση της νόσου στην παρούσα φάση. Και όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί, τόσο εκτιμώ ότι θα έχουμε υποέλεγχο όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για να το κάνω προσωπικό, εγώ που έχω κλείσει 20 μέρες μετά τη δεύτερη δόση της AstraZeneca, μου λέτε ότι έχω ανοσία 95%. Ωραία. Ένας μεταλλαγμένος ιός, λοιπόν, δεν μπορεί να με πιάσει τώρα, έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή, για να μιλάμε επί της ουσίας, έχουμε συγκεκριμένες μεταλλάξεις. Είναι η Βρετανική που μοιάζει με την Ινδική, είναι της Νοτιού Αφρικής και της Βραζιλίας. Φαίνεται ότι τα υπάρχοντα εμβόλια μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή τη στιγμή όλες τις μεταλλάξεις. Θέλω εδώ να κάνω και να επισημάνω κάτι πολύ σημαντικό. Τα εμβόλια mRNA μπορούν να τροποποιηθούν πολύ εύκολα και σε περίπτωση που έχουμε, το λέω σε περίπτωση γιατί μιλάμε υποθετικά για
κάποια στιγμή έχουμε κάποια μετάλλαξη, η οποία είναι πολύ πιο επιθετική, πολύ πιο μεταδοτική, μπορούμε να τα τροποποιήσουμε και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιθανά ενδεχόμενα και μελλοντικά, εάν συμβεί κάποιο απρόοπτο, το ξαναλέω. Όσον αφορά τα υπάρχοντα εμβόλια, όπως και εσείς κύριε Πολίτη που κάνατε AstraZeneca, μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτή τη στιγμή και τις μεταλλάξεις. Να πούμε όμως και κάτι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει ένα παραθυράκι περίπου 5-10% να νοσήσετε. Και αυτό να συμβεί, τότε το πρόβλημα και η νόσος είναι πολύ πιο ήπια, τα κλινικά συμπτώματα είναι πολύ πιο ήπια. Άρα αποφεύγουμε διασωλήνωση, μειώνονται οι θάνατοι και είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τη στιγμή που έχουμε κάνει το εμβόλιο. Πάμε τώρα, κυρία Κάγκα, σε εσάς για να κάνουμε προβολή στο τρίμηνο. Θεωρούμε λοιπόν ότι το καλοκαίρι θα είναι καλύτερο από το περσινό, θα φτάσουμε το τείχος ανοσίας και πάμε τώρα στον Οκτώβρη. Τον Οκτώβρη πρέπει να ξαναεμβολιαστούμε, μας λέτε, από 9 μέχρι 11 μήνες. Δηλαδή τώρα θα αρχίσουμε να κάνουμε εμβόλιο για τη γρήπη, εμβόλιο για το πνευμονιόκοκο και εμβόλιο για τον κορονοϊό. Τρία εμβόλια κάθε Οκτώβρη. Αυτή θα είναι η ζωή μας το εξής. Έχετε δίκιο, αλλά να θυμίσω ότι το εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκο γίνεται μια φορά. Άντε να γίνει δύο. Δεν γίνεται κάθε φθινόπωρο. Τη γρήπη είναι αυτό που γίνεται κάθε φθινόπωρο. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε δύο εμβόλια κάθε φθινόπωρο. Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω ότι όλοι μαθαίνουμε όσο περνάει ο καιρός. Δηλαδή, τώρα μαθαίνουμε πώς αντιδρά με το εμβόλιο αυτός που έχει περάσει νόσο και εμβολιάζουμε μετά. Γιατί βλέπετε, όταν γίνανε οι μελέτες, ήταν όλοι ανεμβολιαστοί. Όλοι οι ασθενείς, όλοι οι άνθρωποι που μπήκανε να κάνουν τις πρώτες μελέτες, δεν είχαν πρώτα νοσήσει και μετά μπήκαν να κάνουν το εμβόλιο. Αυτά τα βλέπουμε τώρα. Άρα, μαθαίνοντας και βλέποντας, αλλάζουν και οι πεπιθήσεις μας. Και πιθανώς κάτι που, πώς να σας πω, μπλέκει τους ανθρώπους γύρω μας, είναι ότι αλλάζουμε πολλές φορές τη γνώμη μας. Είναι μοιραίο να αλλάξουμε τη γνώμη. Δηλαδή, είναι κάτι καινούριο, το μαθαίνουμε. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε ανοιχτό μυαλό, να παρατηρούμε πολύ καλά και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι μαθαίνουμε, να δίνουμε και οδηγίες. Και αυτό είναι πάντα στην ιατρική. Δηλαδή, αλλάζουμε πάντα, παρακολουθούμε συνεχώς και νομίζω ότι η επιτήρηση που γίνεται αυτόν τον καιρό δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακό η ταχύτητα της πληροφορίας, η αντίδραση που έχει γίνει, το γεγονός ότι δοκιμάζονται φάρμακα, ότι έχουμε ήδη εμβόλια. Νομίζω ότι είναι πραγματικά επιτεύγματα της ιατρικής και όλη της. Είναι δώρα της επιστήμης στην ανθρωπότητα αυτά τα πράγματα. Είναι δώρα της ζωής. Κάνει πάντες από τους εθελοντές, από τους γιατρούς, από τους ερευνητές. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικές κατακτήσεις που πρέπει σαν όλοι οι άνθρωποι να αισθανόμαστε περήφανοι για αυτές. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, αυτό. Αντιμετωπίσαμε μια κακή κατάσταση, μια θανατηφόρα κατάσταση, αλλά την αντιμετωπίσαμε γρήγορα και στις περισσότερες φορές πετυχημένα. Στις περισσότερες, ενώ έχουμε εκατομμύρια θανάτους, όπως ξέρετε, παγκόσμια. Αλλά άμα σκεφτείτε και τον αριθμό των κρουσμάτων, είναι σημαντική η ταχύτητα της απάντησης. Από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, έχετε και δύο τις ειδικότητες, καρδιολογία και πνευμονολογία, αυτά τα δύο που συνήθως ο κορονοϊός ταρακουνάει, έτσι, πνευμόνια και καρδιά. Πάμε τώρα να δούμε από τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα, κυρία Γκάγκα, 11 μήνες κρατάει το εμβόλιο μας ή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα? Νομίζω δεν είμαστε 100% σίγουροι. Πιθανότατα κρατάει ένα χρόνο, αλλά ακόμη βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή, πάντως, όχι εξάμηνο που λέγαμε στην αρχή, γιατί εξάμηνο, άμα είναι. Μα το έχουμε περάσει ήδη, νομίζω ότι κρατάει παραπάνω από εξάμηνο. Και για να πάμε να εμβολιαστούμε, πρέπει να μετρήσουμε τα αντισώματά μας, να δούμε πού βρισκόμαστε. Δεν θα χρειαστεί αυτό, έτσι? Νομίζω δεν θα χρειαστεί. Δεν χρειάζεται για κανένα εμβόλιο. Δεν το κάνουμε για κανένα εμβόλιο. Γιατί να το κάνουμε γι' αυτό? Δηλαδή κάποια στιγμή θα βγει η επίσημη μελέτη και θα πούνε σε 11 μήνες θέλετε νέο εμβολιασμό. Έτσι, κάποια στιγμή θα περιμένουμε αυτό. Κύριε Παπαϊωάννου, AstraZeneca δεν θα έχουμε πια στη χώρα. Του χρόνου επομένως, εμείς που εμβολιαστήκαμε με AstraZeneca και είναι πολλοί Έλληνες, τι θα εμβολιάσουμε μετά, με τι, με ό,τι να είναι? Ή πρέπει να πάνε σε εμβόλιο της ίδιας τεχνολογίας που είναι η Johnson, ας πούμε? Καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι επιλογή μας ότι δεν θα έχουμε. Απλώς αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της κακής κατά κάποιο τρόπο συνεργασίας με την Άστρα, να πάρει αυτή την απόφαση. Όχι, είναι προφανές ότι η Άστρα έκανε πολιτική με το εμβόλιο. Βοήθησε τον Τζόνσον για να δικαιώσει την επιλογή του για Brexit. Είναι φοβερό αυτό που έγινε. Απλώς βιάστηκαν η Μέρκελ με τον Μακρόν, βιάστηκαν να τον πυροβολήσουν, με αποτέλεσμα να μείνουν πίσω εμβολιασμοί στην Άστρα. Καλά έκαναν και τον πυροβόλησαν, αλλά βιάστηκαν. Τέλος πάντων, είναι πολιτική κουβέντα, αυτή είναι άλλη.
υπήρξαν σκοπιμότητες εκεί και αυτό το είδαμε μπροστά μας. Το θέμα όμως είναι ότι με την υγεία δεν παίζεις. Λοιπόν, να πω ότι δεν έχει καμία, μα καμία σχέση αν κάποιος εμβολιάστηκε με DNA εμβόλιο, δηλαδή με τη Johnson & Johnson ή με Astra, και στη συνέχεια θα κάνει εμβόλιο RNA, δηλαδή Pfizer ή Moderna. Δηλαδή μπορεί να εμβολιαστεί ο κάθε πολίτης και ο κάθε ενδιαφερόμενος με ένα άλλο εμβόλιο, το οποίο και αυτό του παρέχει την ανοσιακή απάντηση και την ενίσχυση του αμυντικού του συστήματος, έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή δεν τίθεται κανένα θέμα. Αυτό το λέμε mismatch, και μπορεί κατά κάποιο τρόπο και τώρα ακόμα έχουν υπάρξει κλινικές δοκιμές μπερδεύοντας τα εμβόλια, δηλαδή κάνοντας μία δόση RNA και μία δόση DNA εμβόλιο. Έχει προταθεί από πολλούς συναδέλφους και αυτό. Πάντως παρενέργειες, επιπλοκές δεν υπάρχουν. Άρα μπορεί να κάνει κάποιος ελεύθερα το εμβόλιο, αρκεί να είναι, αρκεί να εμβολιαστεί, έτσι ώστε να αποτρέψουμε παρενέργειες και επιπλοκές από την νόσο. Θέλω μία πρόβλεψή σας πριν κλείσουμε, κύριε Παπαϊωάννου. Είδαμε πέρυσι το καλοκαίρι τι έγινε στην Πάρο. Και επειδή και το φετινό καλοκαίρι μπορεί να είναι λίγο πιο χαρούμενο, αλλά δεν είναι ασφαλές. Μπορούμε να προβλέψουμε ότι κάποια τοπικά lockdown δεν θα τα γλιτώσουμε μέσα στο καλοκαίρι, αν έχουμε την ίδια συμπεριφορά με πέρσι? Κοιτάξτε, κύριε Πολίτη, το είχαμε συζητήσει και το θυμάστε, είχαμε προβλέψει ότι όσο προχωράει ο καιρός θα είμαστε πολύ καλύτερα και θα έχουμε πολύ λιγότερα κρούσματα, λιγότερους διασωληνωμένους, λιγότερους θανάτους. Εάν κρατήσουμε κάποια μέτρα προφύλαξης, εάν είμαστε εμβολιασμένοι, εάν αναλάβουμε την ατομική ευθύνη και εμείς δεν εκτιθέμαθα σε κόσμο, αποφεύγουμε μεγάλες μαζικές συγκεντρώσεις με άτομα που δεν ξέρουμε ότι έχουν κάνει εμβόλιο, εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Όταν όμως πάμε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις και υπάρχουν αυθαιρεσίες, είτε ατομικές είτε συνολικές, τότε μπορεί να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Όσο προχωρούν όμως οι εμβολιασμοί και φτάσουμε στο 70%, που εκτιμώ και εγώ, όπως η κυρία Γκάγκα είπε, ότι θα έχουμε νωρίτερα από το Σεπτέμβριο, τότε και αποκτήσουμε την ανοσία της αγέλης, που είναι περίπου 60-70% αν έχουν εμβολιαστεί ο κόσμος, τότε η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα έχουμε τέτοιες καταστάσεις που να μας εμποδίσουν να βρισκόμαστε και να βιώσουμε ένα καλοκαίρι διαφορετικό από το περσινό. Κυρία Γκάγκα, πριν σας καληνυχτήσω, το σύνθημα μπορεί να είναι εμβολιαστείτε και κάνετε διακοπές άφοβα? Ναι, νομίζω ότι το σύνθημα είναι εμβολιαστείτε, κάνετε διακοπές άφοβα, αλλά προσεκτικά. Δηλαδή, εξακολουθούμε να λέμε, εγώ θα έλεγα, προτιμήστε τους ανθρώπους στην εστίαση που συμπεριφέρονται καλά και προσέχουν τα μέτρα. Δηλαδή, προσέξτε τον εαυτό σας και επιδοτήστε, αν θέλετε, τους ανθρώπους που σέβονται και εμάς και όλες τις οδηγίες. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην εστίαση και στον τουρισμό το κάνουν. Νομίζω ότι αυτούς πρέπει να βοηθήσουμε και εκεί πρέπει να πάμε. Πάντως νομίζω ότι σταδιακά μπορεί, εντάξει, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν μπορεί συνταγματικά να γίνει. Στην πράξη όμως μέσα από τη ζωή θα γίνει, κυρία Γκάγκα, έτσι. Γιατί... να σας... ναι. Συγγνώμη, τελειώστε. Θα ζητάει ο εστιατόριος, παιδί μου, για να σε προσλάβω, κάνε ένα εμβόλιο τώρα, μην αρρωστήσουμε τον κόσμο. Σιγά σιγά στην πράξη θα γίνει με έναν τρόπο υποχρεωτικός, έτσι δεν είναι? Ναι, να σας πω, καταρχήν το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ήδη για παιδιά ότι πρέπει να εμβολιάζονται γιατί κινδυνεύουν οι υπόλοιποι. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει και συνταγματικά, αν θέλετε. Δεν το ξέρω τι θα γίνει. Είναι πολύ σημαντικό πάντως να έχουμε το μυαλό μας ανοιχτό και να είμαστε αφενός ενημερωμένοι και αφετέρου καλόπιστοι. Και να μην ακούμε σε θεωρίες συνωμοσίας, δηλαδή η ενημέρωσή μας αν από πηγές που πραγματικά είναι καλές, να συζητάμε με τους ειδικούς και ανθρώπους που πιστευόμαστε. Έχει μεγάλη σημασία για την όλη ενημέρωση να προσέχουμε πραγματικά και να είναι καλή η πληροφορία που παίρνουμε. Νομίζω ότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ας ρωτάει ο καθένας τέλος πάντων τον οικογενειακό του γιατρό, αν δεν εμπιστεύεται άλλους. Ναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό. Να έχουμε μια καλή πληροφόρηση. Όχι δηλαδή όποιον να είναι μέσω ίντερνετ, που είναι μια πολύ καλή πηγή γρήγορης πληροφόρησης, αλλά δεν είναι απαραίτητα μια καλή πηγή για σωστή πληροφόρηση. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε. Και γενικά ότι πρέπει να προσέξουμε τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας, και είναι σημαντικό να προσέξουμε και όλους τους άλλους γύρω μας, σε όλη την κοινωνία, σε όλη τη χώρα, γιατί έτσι θα έχουμε καλή διαβίωση για όλους. Και μας επηρεάζει το πώς είναι ο διπλανός μας, επηρεάζει και εμάς. Το αν η οικονομία είναι καλή, επηρεάζει όλους μας. Το αν είναι κάποιος ευχαριστημένος με τη δουλειά του, επηρεάζει όλους μας. Νομίζω λοιπόν ότι μόνο προσέχοντας όλοι μπορούμε να πάμε καλά. Προβλέπετε, κύριε Παπαϊωάννου, και κλείνω με αυτό, στην
στους ανθρώπους της υγείας να πάμε σε υποχρεωτικό εμβολιασμό το Σεπτέμβριο και όποιοι δεν εμβολιαστούν να βγουν σε αναστολή? Γιατί το ακούω συχνά αυτό το σενάριο. Κοιτάξτε, υποχρεωτικά εμβολιασμός νομίζω ότι δεν μπορεί να επιβληθεί και δεν γίνεται να γίνει σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. Όμως η εκτίμησή μου είναι ότι οι άνθρωποι της υγείας, οι γιατροί, το παραγιατρικό προσωπικό, οι νοσηλευτές που δεν είναι εμβολιασμένοι, ενδεχομένως εκεί να ληφθούν κάποια μέτρα έτσι ώστε να μην είναι στην πρώτη γραμμή, διότι είναι κατά τη γνώμη μου κινητές βόμβες και δεν πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο στην γραμμή την οποία αντιμετωπίζει κόσμο και πληθυσμό, διότι όπως καταλαβαίνετε με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχουμε μετάδοση της νόσου και να έχουμε επιπλοκές δυσάρεστες γενικότερα για το σύνολο. Σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά και τους δύο για τη συνεισφορά σας στην ενημέρωση των πολιτών και ευχαριστώ που δέχεστε κάθε φορά να φιλοξενηθείτε εδώ στο Action 24 και στο Επιδείο. Να είστε καλά, καλή σας νύχτα. Να είστε καλά. Καληνύχτα, εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Είναι ορισμένοι γιατροί που σου δημιουργούν εμπιστοσύνη, έτσι. Και ιδιαίτερα όταν είναι μάχημοι και είναι στην πρώτη γραμμή των νοσοκομείων.